Το νέο σκάνδαλο μεγατόνων φοροδιαφυγής λέγεται Cum-Ex. Είναι η κομπίνα των κομπινών με επιστροφές φόρων. Έχει πανευρωπαϊκές διαστάσεις, έχει κοστίσει τουλάχιστον 55 δισεκατομμύρια ευρώ κρατικών πόρων και είναι το σκάνδαλο, λέει, φοροδιαφυγής της χρονιάς. Οι δράστες πίσω από το σκάνδαλο, ένα από τα μεγαλύτερα της ιστορίας στην Ευρώπη, όπως σήμερα αποκαλύπτει η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD, είναι μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες που λειτουργούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ένα κύκλωμα χρηματομεσητών. Εμπλέκονται μέχρι στιγμής Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ελβετία, Δανία, Αυστρία, Φιλανδία, Νορβηγία, Ιταλία, Ολλανδία, φυσικά η Γερμανία. Και μεγάλος παίχτης είναι η τράπεζα Σαταντέρ, ξέρετε αυτή η ισπανική, αν θυμάστε, που διεσώθη και τα λοιπά, η οποία αντάλλασε με χρηματιστές, λέει, προσέξτε, μετοχές, για να κρύβονται εκεί φόροι πελατών και να εισπράττουν και επιστροφές φόρων. Α, ωραίος κόσμος. Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Καπόπουλο, ο οποίος είναι αναλυτής διεθνών γεγονότων, αρθρογράφος στο Έθνος. Καλημέρα, κύριε Καπόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σακίνη. Είπα να σας ζητήσω σήμερα λίγο να μας φωτίσετε την κατάσταση με τα γεωπολιτικά και, ναι, και από Βορρά και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αλλά αυτό το σκάνδαλο, την ημέρα που στην Ιταλία επιστρέφουν τον προϋπολογισμό να το διορθώσει, δεν είναι μεγατόνων. Είναι μεγατόνων, αλλά δεν πρέπει να μας εκπλήτει. Βέβαια μας εκπλήτει, διότι εδώ στην Ελλάδα περάσαμε μια περίοδο αυτομαστίγωσης, παρολίγο να παραδεχτούμε οι πάντες ότι είμαστε διεφθαρμένοι, είμαστε εξαίρεση, σε μια ενάρετη Ευρώπη είμαστε εμείς διεφθαρμένοι. Είναι γνωστό ότι πάρα πολλές χώρες που κουνάνε το δάχτυλο στις χώρες του ΝΑΤΟ και ιδίως η Γερμανία, του Νότου και ιδίως η Γερμανία έχουν από τα πιο διαπλεκόμενα πολιτικά συστήματα και από τα πιο διεφθαρμένα και αδιαφανή τραπεζικά συστήματα με πρωταγωνίστρια της πολιτικής διαπλοκής και της διαφθοράς τις περίφημες Landesbank, τις περιφερειακές τράπεζες στα ομόσπονδα κρατήρια. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοώ, σκεφτείτε στην Ελλάδα ο κάθε περιφερειάρχης να είχε στη διάθεσή του μία δικιά του τράπεζα που να την έλεγχε και να χρηματοδοτούσε τους πολιτικούς του υποστηρικτές. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά για τα οποία σας ζήτησα λιγάκι να μας βοηθήσετε. Ναι. Τι συμβαίνει ακριβώς στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο με επίκεντρο την Κύπρο, πέρα τη Μονταζιέρα, την τουρκική, που περίπου μας είπε ότι κάναμε και εισβολή, και πρέπει να πω ότι και ένα ρωσικό πρακτορείο, το ΙΤΑΡΤΑΣ, είπε ότι η ελληνική φρεγάτα μπήκε στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Αλλά τι θέλετε να πούνε οι Τούρκοι, είναι η μόνιμη τους φρασεολογία από την εποχή της εισβολής το 1974, ότι έκαναν μία παρέμβαση για να σώσουν τη συνταγματική νομιμότητα στην Κύπρο που είχε αναδρέψει το πραξικόπημα της Χούντας. Αυτό έχουμε συνέχεια, δηλαδή δεν έχουμε κάτι το καινούριο. Τώρα, η εκτίμησή μου είναι ότι οι κινήσεις της Τουρκίας είναι μια οριοθετημένη επίδειξη δύναμης σε μια στιγμή που ο Ερντογάν θέλει να ανοίξει όλες τις εκκρεμότητες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την επομένη της απελευθέρωσης του Μπράνσον, να αξιοποιήσει την πίεση στην οποία βρίσκεται ο στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή Σαουδική Αραβία για την υπόθεση του εξαφανιστέντος στο προξενείο της Σαουδαραβίας στην Κωνσταντινούπολη δημοσιογράφου Κασόγκη και να αποσπάσει από τον Αμερικανικό παράγοντα ό,τι μπορεί, είτε από τη Σαουδική Αραβία, είτε από τους Αμερικανούς κατευθείαν στη Συρία, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο. Επειδή ο Ερντογάν δεν είναι εκτός πραγματικότητος και δεν θέλει να συγκρουστεί από θέση αδυναμίας της οικονομίας της Τουρκίας αλλά και των στρατηγικών σχετισμών ευθέως με τους Αμερικανούς, η ανάλυση μου είναι ότι είναι μεν επικίνδυνα παιχνίδια αλλά είναι μια οριοθετημένη επίδειξη δύναμης η οποία δεν είναι τυχαία ότι γίνεται σε ένα οικόπεδο της Κυπριακής ΑΟΣ στον οποίο δεν υπάρχει παρουσία μεγάλων αμερικανικών ή ευρωπαϊκών εταιρείων. Είναι λίγο τζάμπα
μαγιά, δηλαδή, για ναι. να το πω έτσι απλά. Σε σχέση με εμάς όμως, το γεγονός ότι το οικόπεδο αυτό θεωρητικά εφάπτεται με την ελληνική ΑΟΣ. Είναι η υπενθύμηση της θέσης της Τουρκίας ότι το Καστελόριζο δεν έχει επίρρεια, δηλαδή δεν έχει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Άρα εκεί που λέμε εμείς ότι εφάπτονται η Αιγυπτιακή, η Κυπριακή και η Ελληνική ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα, κατά τους Τούρκους εκεί εφάπτεται η δική τους θαλάσσια οικονομική ζώνη με αυτήν της Αιγύπτου. Κύριε Καπόπουλε, πιστεύετε ότι σε αυτό το σημείο μπορεί να το πάει στα άκρα για να οδηγήσει σε ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Κύπρο, μήπως μέσω αυτού μπει στην... Ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Κύπρο δεν είναι μόνο ο Ερντογάν που τον θέλει και πιέζει. Πιέζει και ο διεθνής παράγοντας, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με μια ανάλυση η οποία λέει ότι αν υπάρξει λύση του Κυπριακού, έχουμε ρίξει έναν κάβο που δένουμε την Τουρκία προς τη Δύση. Όχι ότι η Τουρκία με ένα μαγικό ραβδί θα ξαναγίνει ο καλός νατοϊκός σύμμαχος που ήταν πριν από μερικά χρόνια, αλλά τουλάχιστον θα υπάρξει κάποια εξισορρόπηση στην στρατηγική περιδίνηση της Τουρκίας ανάμεσα στη Μόσχα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν ο Ερντογάν θέλει να εμφανιστεί ότι αυτός θέλει την λύση του Κυπριακού, δεν νομίζω ότι έχει λόγο να φτάσει στην πρόκληση θερμού επεισοδίου και να φέρει τους Αμερικανούς μπροστά σε μια κατάσταση ακύρωσης της πίεσης για επίλυση του Κυπριακού που και αυτοί προωθούν. Βέβαια, όταν λέμε για λύση του Κυπριακού, που είναι μια θέση την οποία ασπάζεται και η Αθήνα και η Λευκοσία και η Άγκυρα με διαφορετικό περιεχόμενο και η Ουάσιγκτον με διαφορετικό περιεχόμενο, αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι η φράση λύση του Κυπριακού, αλλά πώς την εννοεί ο καθένας. Mm. Και φυσικά η Τουρκία εξακολουθεί και την εννοεί με παρουσία εγγυήσεων παρέμβασής της και με παρουσία για μεγάλο χρονικό διάστημα κατοχικών στρατευμάτων. Ξέρετε, ο απελθόντας υπουργός ναι. εξωτερικών είχε φέρει στο τραπέζι ξανά το θέμα αυτό που θέσατε, των εγγυήσεων, της ασφάλειας και των στρατευμάτων κατοχής. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κεκτημένο, ναι, ναι. το οποίο θα παραμείνει, δηλαδή... Αυτό με προλάβατε, θα παραμείνει η συζήτηση ναι. Αναστασιάδη να δούμε και μια πιο χαλαρή ομοσπονδία μπορεί να το ανατρέψει. Άλλο η ομοσπονδία η χαλαρή. Άλλο το να ξεκινήσεις την αναζήτηση επίλυσης του Κυπριακού έχοντας λύσει το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Αυτό είναι το κλειδί, κύριε Σαχίνη. Δεν είναι τόσο πολύ πόσα εδάφη θα επιστρέψουν από τα κατεχόμενα οι Τουρκοκύπροι ή ποιες θα είναι οι ισορροπίες ανάμεσα στις δύο συνιστώσες κρατικές οντότητες, την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή και την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Το ζήτημα υπαριθμών 1 για την Κύπρο είναι η οποιαδήποτε λύση να μην την οδηγήσει σε ένα καθεστώς περιορισμένης κυριαρχίας παραπάνω από πόσο από το 1960 πόσα χρόνια έχουν περάσει, παραπάνω από 60 χρόνια σχεδόν από την ανεξαρτησία της. Τώρα, την ίδια ώρα ναι. στα βόρεια σύνορά μας έχουμε κάποια νέα δεδομένα, ιδίως μετά το δημοψήφισμα. Το είχατε πει άλλωστε, ότι παράγουν πολιτική. Και όχι μόνο, και στο εσωτερικό της χώρας μας. Και πιο, ένα λεπτό, να το πιάσουμε ένα. Ναι, ναι. Το εσωτερικό της χώρας μας άπτεται του ελληνικού πολιτικού ρεπορτάζ. Αν μου επιτρέψετε να το αφήσω. Ας πάμε βορείως των συνόρων μας. Πριν τα αφήσετε, επειδή ναι. παρακολουθείτε όμως το Υπουργείο ναι. Εξωτερικών, θεωρείτε ότι είναι απώλεια η παρέτηση Κοντζιά? Είναι πάντοτε απώλεια όταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει την ιδιότητα του ακαδημαϊκού και του πολιτικού και του σχεδιαστή εξωτερικής πολιτικής φεύγει από το αξίωμά του, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει συνέχεια στην ελληνική εξωτερική πολιτική και μετά την αποχώρηση του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά υπάρχει και συνέχεια ως προς τους στρατηγικούς στόχους, όσο και αυτό να έχει παράξενο, και ανάμεσα και στα κόμματα, δηλαδή και στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση και στα κόμματα της Ελλάδος αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο εξωτερικό περίβλημα της ιστορίας. Βορείως των Σκοπίων γίνεται, κύριε Σαχίνη, το έλα να δεις. Δηλαδή, Σέρβοι και Κοσοβάροι αναζητούν λύση που να επιτρέπει την εξομάλυνση των σχέσεών του στη βάση της αλλαγής συνόρων. Να πάει η κοιλάδα του Πρέσεβο που την κατοικούν Αλβανοί στο Κόσοβο και να πάει το βόρειο Κωσυφοπαίδιο στη Σερβία, επειδή κατοικεί εκεί η πλειοψηφία σερβικού πληθυσμού. Πρώτο λοιπόν δεδομένο αστάθειας, για πρώτη φορά μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας αμφισβητούνται στο όνομα της εθνικής καθαρότητας τα εσωτερικά σύνορα της πρώην Γιουγκοσλαβίας του Τίτο. Δεύτερον, στις πρόσφατες εκλογές στη Βοσνία
είχαμε μία αύξηση της δύναμης των εθνικιστικών κομμάτων με πρώτα απ' όλα τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας αλλά και στην Κροατομουσουλμανική Ομοσπονδία. Τρίτον, την 1η Ιανουαρίου του 2019 στην ουσία καταργούνται τα σύνορα και οι τελωνιακοί έλεγχοι μεταξύ Αλβανίας και Κωσυφοπεδίου. Άρα, αυτό το οποίο πρέπει να πάρουν υπόψη τους οι βόρειοι γείτονές μας, γιατί σε αυτούς είναι η μπάλα αυτή τη στιγμή, αυτοί επεξεργάζονται και αποφασίζουν για το μέλλον τους, είναι ότι δεν υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε ένα συμβιβασμό με κόστος, όπως είναι η Συμφωνία των Πρεσπών και την ακινησία του σημερινού status quo, γιατί πολύ απλά το σημερινό status quo δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει η έστω κατ' επίφαση και επιφανειακή σταθερότητα που καθιερώθηκε στη Ιουγκοσλαβία μετά τη Συμφωνία του Ντέιτον το 1995 και μετά τον πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ιουγκοσλαβία το 1999. Όλα θυμίζουν ένα τοπίο από άμμο που μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή και τίποτα δεν είναι εγγυημένο για τη σταθερότητα και την ακεραιότητα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κάτι που αποτελεί και σοβαρό κίνδυνο και για τα εθνικά συμφέροντα ασφάλειας της Ελλάδος. Γιατί, θα σας πει κάποιος. Γιατί ρίχτε μια ματιά στα βόρεια σύνορά μας, τα δικά μας, τα σύνορα Αλβανίας που Γουδουμού και τα σύνορα που Γουδουμού Βουλγαρίας. Πότε χαράχτηκαν κύριε Σαχίνη αυτά τα σύνορα? Το 1913 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, σε έναν πόλεμο όπου η Ελλάδα ήταν ο κύριος νικητής και ο κύριος κερδισμένος σε εδαφικά ποσοστά. Τα σύνορα λοιπόν αυτά ακύρωσαν τη Μεγάλη Βουλγαρία και τη Μεγάλη Αλβανία που υποστήριζαν ξένες δυνάμεις και έφεραν μια γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή. Εάν αυτή τη στιγμή καταρρεύσουν αυτά τα σύνορα, αποσταθεροποιηθεί και διαλυθεί η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και δημιουργηθεί δυναμική Μεγάλης Αλβανίας και Μεγάλης Βουλγαρίας, ξέρετε που είναι σαφές ότι αφήνουμε τα σύνορα της συνθήκης του Βουκουρεστίου, ξέρετε που πάμε? Πάμε στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1877 που ήταν προνομιούχα για τη Βουλγαρία, που δημιουργούσε τη Μεγάλη Βουλγαρία. Και έρχομαι σε κάτι που είχε πει όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για να παρουσιάσει το βιβλίο του ο Μακαρίτης, πρώτος πρόεδρος της Πουγουδουμού, ο κύριο Γκλιγκόροφ. Σας συμφέρει να μην έχουμε δική μας εθνική ταυτότητα και αργά ή γρήγορα να προσεγγίσουμε τη βουλγαρική εθνική ταυτότητα? Ερωτηματικό. Και κοινή και γεωπολιτική λογική. Θυμίζω ότι τα σύνορα του Αγίου Στεφάνου του 1877 δεν πρόλαβαν να εφαρμοστούν. Εκεί η Βουλγαρία φτάνε μέχρι τη Φλόρινα και την Καστοριά, γιατί παρενέβη η Μεγάλη Βρετανία για να κόψει τη φόρα της Ρωσίας στα Βαλκάνια και έγινε το συνέδριο του Βερολίνου που μίκρινε τη Βουλγαρία. Και ότι αυτά τα σύνορα του Αγίου Στεφάνου έγιναν ξανά πραγματικότητα στην περίοδο της γερμανικής κατοχής, όταν το μεγαλύτερο κομμάτι της σημερινής Πουγουδουμού πήγε στη Βουλγαρία μαζί με την Ελληνική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και το υπόλοιπο στην Αλβανία. Άρα το δίλημα είναι αυτό. Θέλει η Ελλάδα να διατηρήσει τα κεκτημένα ενός νικηφόρου πολέμου του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου που εξισορρόπησε τους γείτονές της δίπλα από τα βόρεια σύνορά της? Δεν μου λέτε. Έχετε την αίσθηση ότι θα περάσει σε αυτή τη Βουλή των Σκοπίων των γειτόνων μας η συμφωνία ή θα πάμε σε εκλογές? Δεν έχω την τόσο λεπτομεριακή γνώση για να μπορώ να σας εκφέρω μια κρίση. Παρακολουθώντας συναδέλφους και ξένους ανταποκριτές που βρίσκονται εκεί, θεωρούν πολύ δύσκολη την επικύρωση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο χωρίς να την αποκλείουν. Και θεωρούν, αν θέλετε, αμφίροπη την έκβαση μιας προώρης εκλογικής αναμέτρησης. Δεν είναι καθαρά τα πράγματα. Ισχύει ότι από το εκλογικό σύστημα ο κύριος Ζάεφ πάει σε εκλογές και πάει με συνασπισμό κομμάτων, είναι πιο εύκολο να συγκεντρώσει τους 80? Δηλαδή παίρνει μπόνους ο συνασπισμός? Ναι, είναι όλα αυτά τα παιχνίδια των εκλογικών νόμων και των ενισχυμένων πλειοψηφιών. Είναι φανερό ότι η πλευρά των εθνικιστών του Βέμερο, παρά την ρητορική της πυγμή, αισθάνεται ανασφαλής. Αν αισθανόταν ανασφαλής αυτή η παράταξη, κύριε Σαχίνη, θα είχε κατεβεί στο δημοψήφισμα και θα είχε ψηφίστε όχι. Κρύφτηκε πίσω από την αποχή, πίσω από το ποσοστό των συμπατριωτών της που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό και πίσω από τον αριθμό αυτών που δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή, γιατί τα στοιχεία, τα επίσημα, τα στατιστικά της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας ανάγονται στην απογραφή του 2001. Και προφανώς δεν γίνεται νέα απογραφή για να μην καταγραφεί η ενίσχυση του αλβανικού στοιχείου.